πρώτη περίοδου. Μια ματιά στα συνολικά στατιστικά θα διαδείξει. Στον Αστράγαλο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ενός λεπτού σιγή, ο Νότε μέχρι το καλάθι. Απλό φάουλ και πολλές προηγουμένως στο τρίποντο του Νότε. Νότε. Επέτει το μαρκάρισμα του. Εις τον Βετούλα. Για να δούμε εδώ το τελευταίο καλάθι. Επαφή που ζήτησε. Βέβαια πάει και το χέρι. 8 έχει για τον Άριο Κουτουίν. Και για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει παίκτης που να έχει σκοράρει σε τόσο αγωνιστικού χώρου. Δείτε εδώ την κίνηση του Αμερικανού και εξακολουθεί να παίζει με ένα παπούτσι. Δίνει εδώ το σκριν στον Νότε. Ο Νότε που θα φεκίσει στο... Εδώ. Το τρίπον. Ένας εξαιρετικός δεν είχε σήμερα. Δεύτερο φάουλ για τον Όμηρο Νετζίκοβιτς στο παιχνίδι. Εδώ είναι και πάλι το παλικάρισκο και δύσκολο καλάθι από εκεί. Μετά τις ξοδεμένες ευκαιρίες ο Νότε για την τελευταία χρονιά. 77-60. Αγραβάνης και Ντένμον, πρώτοι σκόρερ για τους κηπεδούχους, έχουν από 10 πόντους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 15 και πάμε στο Τάιπουλου. True legend. True legend. Thank you.
αντίστοιχο παιχνίδι με τον Άρη να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, παρότι και βρεθεί να χάνει με διαφορά 13 Οκτωβρίου του 2021. Σε παράταξη η πεντάδα του Παναθηναϊκού, αναμένεται και η πεντάδα του. Νετζίπογλου, καλύτερος νέος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος, ο Όμηρος Νετζίπογλου, και πάλι Νότε, προσποιήσεις για να ξεμαρκαριστεί, θα δοκιμάσει γιατί είσαι από την κορυφή, 5-2, με τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι του Νότε. Καλύτερος νέος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος, ο Όμηρος Νετζίπογλου, και πάλι Νότε, προσποιήσεις για να ξεμαρκαριστεί, θα δοκιμάσει γιατί είσαι από την κορυφή, 5-2, με τους πρώτους πόντους στο... Ο Λευτέρης Μποχορίδης και τώρα το Λιόπουλος για τον Νετζίπογλου. Νότε, έχει κολλήσει πάνω του ο Λί, είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Πάει μέχρι μέσα με το αριστερό, υπάρχει φάουλ πάνω στον Νότε από τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος σε επανάληψη τελευταία φάση, προσπάθεια από τον Νότε εδώ με το αριστερό, φάουλ προς... Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Νότε. Δύο στο κοντινά μηνιά του στο κομμάτι που θέλει ο κότς καθαρίτης και στην ατομική άμυνα και στις βοήτες κλείνοντας τη ρακέτα του. Και γι' αυτό μπορεί να κρατά τον Παναθηναϊκό χαμηλά και νομίζω... Σε ένα χαμηλό σχήμα τώρα για τους κίτρινους. Ναι, ο Άρης σε πολύ χαμηλό σχήμα τώρα με το Σχίζα ουσιαστικά 4 και το Σανόγκο 5. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Χτυπάει φυσικά σωστά σε pop-out το good diet του Σανόγκο στο 5. Ομαδικό για τον Άρη, αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα εκτελούν βολές. Είναι δεύτερο φάουλ και τον Γκριγκόνης. Williams θα χάσει την μπάλα. Νότε. Τώρα ο Άντριους. 4 δευτερόλεπτα. Η πάσα εκεί για πού, για κανέναν. Δεν έρθει. Στο σημερινό παιχνίδι έχει πάρει πάρα πολύ λίγα πράγματα από τον Γκριγκόνης και τον Πονίκα. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος συνεχίζει έτσι όπως ήταν, εμφανίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Αναφέραμε νωρίτερα τα ποσοστά αστοχίας του, τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που διαθέτει, τις παρακολουθήσαμε, τις είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και ως παίκτη της Αλγύρης Κάουνας και ως παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μέχρι βέβαια να αποχωρήσει από την ρωσική ομάδα και φυσικά με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας. Νότε. Θα αποφύγει πολύ ωραία τον Λί, ασίστ για τον Κούτλιν που θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 33-20. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. 8 έχει για τον Άρη ο Goodwin. Και για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει παίκτης που να έχει σκοράρει σε όλη τη ισορροπία. 45-45. Ξεκίνημα τέταρτης περιόδου στο Νίκ Γκάλης Γκολ. Σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παιχνίδι κλειστό, ανταγωνιστικό. Με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει από το μείον 15 παρά την πολύ κακή εμφάνισή του στο πρώτο 20 λεπτό. Φάουλ τώρα από τον Κουντάιτ. Το Λιόπουλος που κι αυτός έχει 8 πόντους μέχρι τώρα για τον Χόρκλερ. Νότε. 5 πόντι με μόλις 1 στα 9 σωτητός παιδιάς για τον Νότε, που τώρα όμως εδώ θα πάει, θα διασχίσει όλο τον δρόμο, θα βρει εκεί την αφύλακτη διάβαση προς το καλάθι του Παναθηναϊκού. Για 10 πόντι για τον Derek Williams, είναι πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Νότε θα γυρίσει, airball, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Σέβες Γκούμιν για το 49-48. Άμυνα του Άρη, να μην είμαστε στατικοί και να ψάχνουμε διαρκώς την έξτρα πάσα στην επίθεση. Νότε. Φεύγει το μαρκάρισμα του Πονίτκα. Η μπάλα στο στόχο για το 51-53 από τον Νότε. Η οποία θα αλλάξει 51, 7 λεπτά και 7 δεύτερα για την λήξη της αναμέτρησης. Εδώ το καλάθι από τον Νότε, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής τόσο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Εδώ δείτε την άμυνα που έβγαλε και οδήγησε σε λάθος τον Πονίτ. Ο οποίος όμως έχει 2 στις 5 βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 9 βολές, έχει 8 στις 17, για 3 ο Νότε, εύστοχος, 57-57, 5 και 25 για το τέλος της αναμέτρησης. Έχουμε διακοπή, έχει φύγει τον Goodwin, εδώ, δείτε, ο Goodwin ο οποίος παίζει
με ένα παπούτσι σε αυτού του αγωνιστικού χώρου. Δείτε εδώ την κίνηση του Αμερικανού και εξακολουθεί να παίζει με ένα παπούτσι. Δίνει εδώ το screen στον Νότε. Ο Νότε ο οποίος θα εκτοκίσει στο τρίπο για τον Ράντονιτς. Μποχωρίδης για τον Λί. 8 δεύτερα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκριγόνης θα βγάλει έξω και πάλι για τον Λί, ο οποίος θα προσποιηθεί. Λάθος από τον Αμερικανό. Διεκδίκηση της μπάλας από τον Γκριγόνης. Η μπάλα θα μείνει στα χέρια του, ακόμη και αν έπαινε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο καλά. Ο Άρης πάντως κρατά την νίκη στα χέρια του, αν μπορέσει και πάει την μπάλα όπως το κάνει στο παρκέ, στον Νότε, που είναι ένας παίκτης ο οποίος συνήθως ευστοχεί από του Παναθηναϊκού με 81-71, ήταν 3 Οκτώβρη του 2021. Ο Νότε θα κάνει το 69-65, εφόσον βέβαια ευστοχεί τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Τρένφρο δεν είναι κάποιο βαρύ κορμί για την Ευρώπη, οριακά τον λες πεντάρι, αλλά ανανέωσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο Αρσίκο Γιάννης. Νότε, δυναμικά ως το lay-up. 4-7. Ανάσα, 11-15. Σημείο που ο Άρης έχει ξεφύγει με 7. Και Έγινς, ο οποίος έχει σκοράρει 2 φορές. Και το δεύτερο ειδικά από τα 8 περίπου μέτρα, ίσως και παραπάνω. Νότε, πολύ ωραία χρησιμοποίησε το κορμί του. Πάοκ προσπερνά. Μετά το συν 7 του Άρη, 18-17. Νότε, πολύ ωραία δημιουργία. Goodwin τελειώνει άλλη μια μπάλα. Ο Άρης απάντα. Μέθαρα και νωρίτερα. Έξω. Ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης Λυκογιάννης, πέρα από ενέργεια και δυνατή άμυνα, ζήτησε στην επίθεση από τους παίκτες του να τροφοδοτήσουν περισσότερο το Χάντς. Έτσι το είπε ιδιαίτερα στον Ράιλι. Πήρε επιθέσεις. Ράιλι από τη γωνιά. Άλλη μια φορά που είναι άστοχος σήμερα. Νότε βλέπει το κενό. Του κάνει εγκαίρος. Φαουλ. Έμεινε του πάρου. Και άλλη λάθος πάσα από τον Ράιλι, ο οποίος δεν είναι σε καλό απόγευμα. Νότε ως το τέλος. Αυτή τη φορά, γιατί το χρονόμετρο έχει φτάσει στα 14. Αυτό είναι το τελευταίο καλάθι του Νότε. Νωρίτερα. Ενός λεπτού συγγύη. Ο Ντινότε θέλει να πλησιάσει. Ο Νετσίπογλου πήρε το σουτ για να κερδίσει ο Goodwin το επιθετικό rebound. Ξανά ο Ντινότε, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Το πρώτο καλάθι του αγώνα, 3 πόντων. Εδώ το εύστοχο τρίπον βγαίνει η Αγίτα. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη, δεν πιστεύετε στον εαυτό σας και αυτό φανερώνεται από τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχετε εντός παιδιάς. Πρέπει να παίξετε το μπάσκετ που ξέρετε. Μπορούμε να καλύψουμε τη διαφορά εδώ. Σχίζα με αντιαθλητικό φάουλ διαιτητές και συνέχεια στο παιχνίδι ο Γόκαμ. Με τον Παπα-Νικολάου κλέβει ο Νότε. Χάγκινς. Ο Νότε μέχρι το καλάθι. Αυτή είναι μια καλή προσπάθεια από τον J.D. Νότ. Ο Νότε μέχρι το καλάθι. Αυτή είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ τα ποσοστά στις προσπάθειές του. 15 η πόντι του Βεζέγκο. Καλάθι από τον Goodwin. 20. Τώρα καλάθι από την πλευρά του Άρη. Το σκορ αλλά και επιλογές στην επίθεση σαν αυτή του Βεζέγκο που είδαμε πριν από λίγο. Διαφορά. Νότε έχει 7 πόντους με 3 στα 11 σούρτη. Ο Λούτζης με τον Μπόλο Μπόι τον δυσκόλεψε η πάσα. Νότε. Ήταν μια ωραία κίνηση, η περιστροφή και το lay-up από τον Τζέ. Χάγκινς. Ευστόχησε ο Νότε. Καλήξαμε στην επίθεση νωρίτερα με τον Μαγκίλ.
Λοιπόν, ο Νότε αποφασίζει στο ένας εναντίον ενός και δικαιώνεται. Φτάνει μέχρι το καλάθι για το 5. Απλό φάουλ και πολλές προηγουμένως στο τρίποντο του Νότε. Δεν είναι τόσο βαθύ το σκίσιμο. Έγινε πρώτες βοήθειες, παρασχέθηκαν και σε πρώτη ευκαιρία μπορεί να γυρίσει. Δεύτερο σουτ για τρεις από το Φίλιο, μέσα και αυτό. 15-25 η διαφορά. Ο Williams έχει ένα μέσο όρο πάνω από 10 πόντους, 10,7 στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Σήμερα δεν πήρε πολλές προσπάθειες. Νότε με το Μίτσελ, τον παίζει στα πόδια. Προσποιείται διστάσει τελικά. Έξω. Χάγκινς, άλλα 7 δευτερόλεπτα. Στάει πίκα από τον Χόρκλερ. Ανάποδα από το screen, από την εσωτερική. Χάγκινς έξω. Νότε για 3. Ήταν ελεύθερο σου. Διαπάντηση από το JD Νότε για το 26-36. Βρίσκει λύση ο Άρης. Βάζει σωστά ο Κάρδαρης. Νότε. Χόρκλερ για 3. Μέσα. 28-40 τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η επαναφορά τώρα. Χόρκλερ. Χάγκινς. Ένα πικ από τον Γκούντουιν. Χαμηλά η πάσα μπροστά στο Μίτσελ. Παρά την προσπάθεια του Μίτσελ το καλά. 5 φορές αντιπάλους του. Γκούντουιν. Φίλιος. Άλλα 5 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι η ΑΕΚ που κάνει καλή άμυνα. Η πάσα στον Νότε από την εσωτερική πλησιάζει. Πετυχαίνει το καλάθι στην εκνοή του χρόνου. 38-50. Ο Άρης εξακολουθεί να υπερέχει στον τομέα των rebound και στο σύνολο και στα επιθετικά, και αυτό είναι ένα στοιχείο. Νότε, ένας εναντίον ενός με το Στρέλνιεξ, θα τον νικήσει. Φανταστικό καλάθι με τον τρόπο που το εκτέλεσε, άλλαξε κατεύθυνση και νίκησε τον αντίπαλό του για το 5 δευτερόλεπτα. Williams. Λάθος πάλι από τον Williams, γιατί ο Μάτσεν πίνε. Αφού μένει και ο Χάγκινς, να δούμε τον Άρη με 7 ξένους παίκτες. Τον οποίο βεβαίως θα έχουν κατά παιχνίδι δικαίωμα συμμετοχής. Οι 6 καλάθι και φάουλ από τον Goodwin. Είναι ο αποδέκτης φάουλος της πρώτης περίοδου. Μια ματιά στα συνολικά στατιστικά θα δείχνοντας. Ο Πόλων Πατρών να σουτάρει 8 στα 10. Δεν έχει τον ίδιο ρυθμό από όλων, διότι ο Άρης έχει σφίξει την άμυνά του. Βάρης βρήκε κάποιες λύσεις, νέο σφυρίγμα από το Μιλαπίδη, δικαίωμα για δύο βολές τον Νότε. Η απουσία του Χάγκινς είναι πολύ σημαντική, ο Νότε ψαλιδίζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στους 7. Και 18-24, το κοιμήσει την προσπάθειά του, τρέχει ο Άρης τώρα με το Σχίζα, έχουν επιστρέψει παίκτες του Απόλλωνα. Νότε, σταυρωτές, το φάουλ. Εδώ αν έβαινε καλά θα μετρούσε. Για δεύτερη τρίτη φορά γενικότερα στην επίθεση δεν έχουμε καλή κυκλοφορία, είπε μεταξύ άλλων. Αντίθετα ο coach Καστίτης αναφέρθηκε στην άμυνα. Θέλαμε αυτό το στυλ με το οποίο παίζουμε τα τελευταία λεπτά, δηλαδή με πολλή ένταση στην άμυνα. Από τις βολές του Νότε το επιμέρους σκορ γίνεται 11. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Πολύ δύσκολο καλάθι, ζητάει και φάουλ εκεί σε επαφή του Σίλα. 26. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Πολύ δύσκολο καλάθι, ζητάει. Ο Πόλων δεν έχει τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά σε αυτό συντελεί βεβαίως η πολύ σφιχτή άμυνα του Άρη. Εδώ κοιτάξτε πώς πέφτουν πάνω του. 3 ουσιαστικά και έχουμε τζάμπολ και το βελάκι δείχνει. Ποινή στον Βετούλα. Για να δούμε εδώ το τελευταίο καλάθι. Επαφή που ζήτησε. Βέβαια υπάρχει και το χέρι. Πλώνα. Χόρκλερ. Νότε. Το σουτ για 3 από τον Τολιόπουλο. Μεγάλο τρίποντο. Νότε. Τα πρώτη τρίπλα. Νότε τελικά θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 32. Έχει ξεπεράσει τον Άρη. Έχει μείνει στα 11. Χόρκλερ για 3. Ριμπάντο από το Σανόβε επιθετικό. Νότε για 3 και αυτός. 38-32. Χτίζει μια διαφορά ο Άρης τώρα στο συν 6. Εδώ οι τελευταίες φάσεις. Το πρώτο άστοχο του Χόρκλερ, όχι όμως και του Τινότε.
Χόρχλερ. Τι νότε. Σταυρωτές. Λιστράει. Να την ισορροπία του. Πολύ δύσκολο καλάθι. 40-32. Σίγουρο και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σημαντικοί παίκτες, αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά το time out. 5-0 ο Απόλλων. Στολιόπουλος. Πάει βοήθεια. Στολιόπουλος για τον Νότε. 44-39. Σπαθεί μόνος του, θα βρει για τον Νότε στήριγμα. Θα κλέψει την μπάλα, περίτεχνα. Εκεί όμως ο Φίλιος είναι για να βγάλει την ασίστ στον Νότε. 66-54, απρόσεκτη παίκτη του Απόλλωνα. Στολιόπουλος. Goodwin. Αφήνει στον Νότε πάνω το Ραντάνο. Ένα μισμάτς εδώ. Χόρχλερ, η πάσα. Στολιόπουλος ελεύθερος για τρεις. Πρώτο καλάθι. Και είναι πάντα με το Μωραΐτη. Με Τσίπογλου βγαίνει να δώσει ένα πικ τελικά η μπάλα στον Νότε. Περνάει από το Μωραΐτη. Στολιόπουλος στη γωνία για τρεις. Μέσα κι αυτό. 2-7. Δεύτερο τρίπο. Χόρχλερ μακριά από τη ρακέτα. Στολιόπουλος με τον Ντένμον. Νότε για τον Καβαδά. Πόσταρε τον Αγραβάνη και θα τον νικήσει. Για το νέο πικ του Σανόγκο. Νότε με τον Ντένμον. Νότε. Παγίδα του Κασελάκη έξω. Στολιόπουλος για τρεις. Μέσα και αυτό. Τρίτο τρίπο του Βασίλη Στολιόπουλος. Νότε. Τις αλλαγές με τον Κασελάκη ο Νότε. Αποφασίζει να τον παίξει στα πόδια. Πλησιάζει, τον περνάει και 36-31. Αυτή τη φορά το time out το καλεί ο Βασίλης Πανούλης. Δεν είναι ευχαριστημένος από την άμυνά του. Βάνει. Αγραβάνης και Ντένμον, πρώτοι σκόρερ για τους κηπεδούχους, έχουν από 10 πόντους. Ο Βασίλης Στολιόπουλος είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 15 και πάμε στο Τάιπου Λουπί. Αυτή τη φορά ήταν ο Βασίλης Πανούλης που... Και ο Στολιόπουλος, Αγραβάνης στα 7 δευτερόλεπτα, η πάσα, Ραντάνο, προσποίηση, διείσδυση, στη γωνία, Ντένμον μπροστά στο Νότε, τάπα του Νότε που παίρνει και την μπάλα. In your face, η τάπα από τον Νότε στον συμπατριώτη του. Και τώρα ο Νότε στις αλλαγές με τον Αγραβάνη, πάει να τον παίξει και αυτόν στα πόδια. Σταμάτησε την τρίπλα, διστάζει δύσκολα, πετυχαίνει και αυτό το καλάθι. Εδώ δείχνει την ποιότητά του. Την προηγούμενη προσπάθειά του ζήτησε φάουλ. Εδώ θα δούμε. Είναι καθαρή η τάπα. Ιώνει περισσότερο σε 36-34. Ο Νότε λοιπόν. Μωραΐτης με το Χόρχλερ. Ζητάει ο Τζούστον, δεν τον βλέπουν, κλέβει ο Σανόγκο. Ευκαιρία για fast break για τον Άρη. Νότε, Σανόγκο, ανάποδο lay-up, καλάθι και φάουλ. Ευκαιρία για τον Άρη να περάσει και μπροστά. Είναι στατική η ζώνη του. Βάζει κίνηση, ενέργεια και πήρε το μέγιστο σε αυτή την περίπτωση. Μέγιστο βέβαια στον Πουλιανίτη, το πλήρωσε ο Άρης και τώρα το Λιόπουλος οργανώνει. Με τον Πουλιανίτη, Νότε. Πλάγιο βήμα και εκτέλεση για τρεις. Μέσα και αυτό ο Νότε. Απλό φάουλ και βολές προηγουμένως στο τρίποντο του Νότε. Κατεβάζει και την μπάλα, ζητάει ο Μπιλάν. Δεν είναι καλή πάσα στα χέρια του Νότε από το λάθος αυτό του περιστερίου. Ευνηδιασμός με το Σανόγκο να καρφώνει. Και 53-46. Άλλη μια φορά με το Ραντάνο. Στολιόπουλος από πολύ μακριά στη Στεφάνη. Νότε προλαβαίνει. Δεν ανανοώνεται επίθεση. Αντιθέτως παίρνει ο Μπιλάν και τρέχει στον ευνηδιασμό. Λάθος πάσα. Κλέβει σωστά. Σαν τερματοφύλακας εκεί ο Στολιόπουλος. Fast break τώρα του Άρη. Στη γωνία. Νότε για τρεις. Μέσα. Και 55-49. Μειώνει στους 6. Στολιόπουλος. Σταμάτησε την τρίπλα. Καπαδάς. Αποφασίζει να παίξει ένα εναντίον ενός του κλέβουν την μπάλα ο Τζούστον. Δεν μπορεί ο Νότε, μπορεί όμως ο Στολιόπουλος να ολοκληρώσει την άμυνα, το κλέψιμο. Στολιόπουλος. Μήτρου Λόγκ για τρεις. Μέσα και αυτό 75-77. Χόρχλερ. Goodwin για τον Στολιόπουλο. Τη Νότε, εξαιρετική πάσα. 6-2. Σχίζας. Είναι ότι Νότε ούτε και αυτός έχει βοηθήσει.
μέχρι στιγμής. Οι ασίστ των Καβαδά δεν μπαίνουν τα σούτα, αλλά ο Άρης βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι, κυρίως μαθηματικά τους παίκτες όπου έχουν τον δεύτερο ρόλο στο σκοράρισμα. Καβαδάς. Μήτρου Λόγκ με τον Μπριτζόν για το Τινότε. Φλότερ 42-26. Η ομάδα του βρίσκεται στο μείον 16, ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σχεδίασε στο πινακάκι του την επίθεση, η οποία θα είχε η Καρδίτσα για να πάρει την φάση ο Πιτζέτ. Βέβαια αυτό δεν έγινε γιατί η κατοχή το transition παιχνίδι να πετύχουν εύκολους πόντους στον εμφυδιασμό και θα δώσουν ενθουσιασμό και θα βάλουν και πάλι στην εξίσωση και την κερκίδα. Ο Πιτζέτ εδώ μεταξύ σκόραρε για την Καρδίτσα. Αντινότε το πρώτο σου τριών πόντων. Για το Σανόγκο, το Λιόπουλος κεφάλι. Τινότε, βασίζει να σουτάρει. 2-2, το δεύτερο ημίχρονο από τον Τινότε. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Τινότε, με τον Μπέιτμον. Το Διαμερικανή, δύο σκόρε. Σκίζας για το Τινότε. Ματάκι προς τα πίσω, τελικά είναι ζεστός. Μπήκε πολύ καλύτερα από ό,τι στο πλουαντί του Σχίζα. Και ο Σχίζας εξαιρετική δουλειά, κυρίως αμυντικά, αλλά και επιθετικά, όπως έφερε. Εντάξει, ο Μπεχάιμ ξανά εκτός. Το Λιόπουλος. Ματάκι για τον Τινότε. Ο Φλότερ, καλάθι, δύσκολο και σπουδαίο καλάθι, σημαντικό για... Καλοπάτι στο Χόρκλερ, αυτό στο Goodwin, κόβεται, ακολουθεί τη φάση. Ο Χόρκλερ με αυτοθυσία, ο Ντινότε θα βγάλει για τον Τολιόπουλο σουτιατρής αστοχή. Ο Ντινότε ακολουθεί τη φάση, μεγάλο καλάθι, 68-58. Εδώ βλέπετε την προηγούμενη φάση, πώς την ακολούθησε. Δεν ξέρω αν είναι υπέρ ή κατά. Ξέρουμε ότι είναι το Λάβρο μια πολύ καλή ομάδα, ότι είναι αρκετά αθλητική. Παίζει όλα τα μάτς 40 λεπτά. Σχίζας, ο Λιόπουλος για τον Νότε. Βγαίνει πάνω το Ντέιβις, εδώ δημιουργείται ένα μισμάτ, δεν τον βλέπει ο Νότε. Το Λιόπουλος για τρεις. Μέσα. 14-9 από 16-11. Διατηρεί αυτό το προβάδισμα 5 πόντων, ο Νότε θα κλέψει. Με υποθέσει ευνηδιασμού, το Λιόπουλος θα βγάλει για το Χόρκλερ. Αυτός 3-3. Η ασίστα από τον Λιόπουλος στον Ρέμι Μάρτιν. Εδώ δείτε το κλέψιμο. Και η ασίστ, ενώ όλοι πίστευαν ότι θα συνέκλεινα προς το καλάθι για να κλείσει το διάδρομο Σάχη Ντέιβις. Πρόβλημα ο Άρης απέναντι στη ζώνη, δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Τουλάχιστον δεν έχει σουτ, παίρνει όμως φάουλ ο Νότε τώρα. Επιθετικό από τον Αλντάρχαμ, δευτεί. Αλλαγή τώρα Μήτρου Λόγκ αντί του Νότε. Δίδυμο γκάρντ Μήτρου Λόγκ και το Λιόπουλο. Δεν πρόλευε καν να οργανωθεί. Μάρτιν κάνει σπουδαία δουλειά πάντως. Φτάσει στους 13, ο Λιόπουλος για τον Καβαδά, ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι από την ασίστ. 15, είναι χαόδης η διαφορά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Goodwin αφήνει την μπάλα περίτεχνα στο καλάθι του Άρη, καλό παιχνίδι και από τον αυτός τον Κουζέλογλου. Δημιουργείται ένα μεσμάτ για τον Τάρχα, θα κλέψουν την μπάλα επέκτης του Άρη, με Τζίπογλου. Για τον Νότε, ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι, έστω και με αυτόν τον τρόπο δύσκολο. Από τόσο ήταν ο Νότε, μετά από 10, ένα σέρι επιστρέφει το Λαύριο. Νότε θα σουτάρει για 3, εύστοχος μετά από... Θα ρίξει κάτω στη ρακέτα. Από την άλλη πλευρά, θα κάνει σε καθρίτες, θέλει να εκμεταλλευτεί τους περιφερειακούς που έχει τώρα όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ Νότε παρολίγο να... με μια ατμόσφαιρα που έρχεται από το παρελθόν.
ατμόσφαιρα που έρχεται από το παρελθόν. Και που πολλοί άνθρωποι του Άρη θα ήθελαν καλύτερες σε ό,τι αφορά το διοικητικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο και όλα αυτά που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για να σας που θα ανταγωνίζετε τίτλους. Ο Νότε ευστόχησε 77-56, 78-56. Μάρτιν, εδώ οι σταυρωτές. Σπρίζιος για τρεις, έχει αλλοιωθεί το σουτ. Λοιπόν, Νότε. Για τρεις, με μία καμπύλη, θα βρει στόχο. Παιχτών που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε την απάντηση από τον Άρη. Χωρίς αποτέλεσμα, αλλά με παιχνίδια. Εύστοχη πρώτη βολή. Στα τέσσερα τελευταία. Μητρολόγκ δεν βγαίνει κανείς για να κάνει ένα pick and roll ουσιαστικά με τον Μητρολόγκ. Ο Νότε ελευθερώνεται για τρεις. Εύστοχος, όχι βήματα. Δεν θα μετρήσει. Είναι στο σύν 7, έχουν κάνει ένα καλό ημίχρονο, αλλά πρέπει να συνεχίσουν στον ίδιο επίπεδο. Κλέψιμο από τον Χόρκλερ στον ευνηδιασμό. Νότε για το πρώτο καλάθι στο δεύτερο μέρος. Πρώτο τρέχει για τον ευνηδιασμό. Σκίζας, τον Ετζίπογλου. Για τρεις ο Νότε που μπαίνει πολύ ζεστός στον αγώνα. Το Λιόπουλος, τον Ετζίπογλου. Προσπαθεί να βγάλει έξω για τον Χόρκλερ η μπάλα. Στα χέρια του Νότε που έχει πάρει τις επιθέσεις του Άρη, όλες στο ξεκίνημα της. Σε ένα σούτ χωρίς καμπύλη και χωρίς αποτέλεσμα τελικά. Νότε εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Νάτος, αυτός είναι που γυρίζει το μάτς για το Goodwin με τον Νότε. Ο Χόρκλερ. Goodwin. Νότε και πάλι ζεστός για τρεις. Ώρα για time out από τον Μέξα. Έχει στείλει τον Άρη στα ουτέ με αυτό το τρίποντο. Ένα δεύτερο ημίχρονο φάρμα ειδεστε. 15. Έχει όμως αρκετό χρόνο ακόμη. Ο Άρης μπορεί. 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Αν ο Νότε δείξει ότι δεν ήταν μόνο ένα ξέσπασμα η σημερινή του εμφάνιση όπως και αυτή του Goodwin. 2,54 για το τέλος. Νότε. Μέχρι μέσα, μέχρι τέλους, 74-67. 78-73. Το Λιόπουλος θα απαντήσει, 78-76. Μήτρου Λόγκ νωρίτερα, το Λιόπουλος με δύο συνεχόμενα τώρα κρατούν τον Άρη στο μάτς. Ο Ιωνικός έχει την κατοχή. Σκίζας για τον Λιόπουλο. Ο Ντάτο Μαυροκεφαλίδης τώρα να κλείσει και τα καταφέρνει εντυπωσιακά. Μαυροκεφαλίδης ένα κόψιμο που ίσως δώσει το μάτς. Ο Νότε όμως είναι αυτός που κλέβει και φάουλ του Αρσενόπουλου. Δύο ομάδων. Ο Χάμιλτον έχει αγωνιστεί 31 λεπτά, ο Μάτζαρης 32. Ο Goodwin από κοντά ισοφαρίζει. Βγαίνει για βοήθεια για να κάνει το σκρίν ο Μαυροκεφαλίδης και προσπαθούν να παίξουν ένα pick and roll που κόβεται τώρα η πάσα. Ο Νότε πάει να βάλει τη δική του υπογραφή στην παράταση. 81-86. Για τον Άρη, 5 πόντι διαφοράς. Θα έλεγε κανείς τάση. Διαφορά 10 πόντων. Και μόλις 2 έναντι 14 πλέον πόντων, αφού ο Νότε πήρε και το φάουλ, τα 3. Και πλέον. Και τώρα 22. Αστεφάνη. Το Λιόπουλος, πραγματικός ηγέτης παρά τα λάθη του.
παρά τις αποφάσεις που πήρε σε κάποια σημεία του αγώνα και δεν ήταν οι απόλυτα σωστές, γύρισε το μάτς μαζί με τον Νόπτε με την συνυπόθεση. Λάθος όμως, κυκλέψουμε από τους παίκτες του Άρη. Κατοχή για τον Ετζίπογλου, Νόπτε. Βγαίνει ο εφνιδιασμός στο πρώτο. Για τρεις από τον Δίξον αστοχή, αλλά εκεί έρχεται ο Χρυσοκόπουλος, κάνει την μπάλα όμως από τον Νότε. Στάει την μπάλα, τελικά ο Τολιόπουλος είναι αυτός που θα σουτάρει για τρεις και θα στοχίσει 20. Λιγότερες τρίπλες, περισσότερες πάσες και κίνηση. Το υπαριθμό 150 δέρμι είναι, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Νότε για νέο τρίποντο, αυτός τον στόχο, 5-0. Από τον DJ Νότε. Ο οποίος πιέζει τον Τζέιλεν Ράιλι και τον αναγκάζει σε λάθος. Ευκαιρία για το 7-0, πράγματι από τον Νότε που ολοκλήρωσε την άμυνα και... Σαλούστρος για τον Μαργαρίτη. Ούτε τώρα, ήταν πιο δύσκολες συνθήκες με αμυντικούς μπροστά του. Ταχύτητα και για τον Άρη, ως το λέει από του Χέιγκιτς. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες. Άλλη δημιουργία για τον Σανογκό, που τελειώνει τρίτη μπάλα και μάλιστα εδώ παίρνει και μπόνους. Μια βολή. Πριν δημιούργησε ο Τολιόπουλος, τώρα ο Νότε για το κάρφωμα του Ισμαήλ Σανογκό. Νότε έχει όλα τα στοιχεία ενός σπουδαίου ντέρμπι. 20-16, πρώτη κατοχή σε αυτή τη δεύτερη περίοδο για τον Άρη, που ξεκινά με Μήτρου Λόγκ, Νότε, Χόρκλερ, Τολιόπουλο και Σανογκό. Σχήμα με τρεις γκάρντ, αλλά έχει τη συνήθεια να πάει βαθιά στο rotation, να πάει στους 11 και τους 12 παίχτες ενίοτε. Έχει ήδη χρησιμοποιήσει τους 10 το σκοράρισμα για τον Άρη. Πάει τώρα στους 6 προσωπικούς. Για τον ΠΑΟΚ, στον παρκέ, Τσάιμπερκ. Στον Πόλη, πήγε από την κορυφή με ταμπλό, όχι και τόσο. Νορμάλ επιλογή του Τάιλερ Πόλη, πειραία, το σούτ του δεν βρήκε στόχο. Νότε, δικαιώνεται από το αποτέλεσμα, θα πήγα να πω ότι θα γίνει. Και άλλο κλέψιμο, και πρέπει να είναι η τρίτη φορά το κλέψιμο στο ξεκίνημα μιας κατοχής για τον ΠΑΟΚ. Φέρνει καλά για τον Άρη, 34-20, το ίδιο ακριβώς σενάριο. Κοιτάξτε, χάνει ο Φράγκη από τον Νότε και δεν χάνει απλά την κατοχή. Σκοράρει κιόλας ο Αμερικανός του Άρη. Σπεσμένα τα ημάωτα από τον Νικογιάννη που έχει λόγου στρος μετά του κεφάλου. Ο Λιόπουλος έκανε μια βόλτα, άφησε στον DJ Νότε. Goodwin με την πρώτη κιόλας, γιατί σκοράρει ο Σίδερο. Ο ΠΑΟΚ ξοδεύει διαδοχικές ευκαιρίες να σκοράρει. Θυμίζω όμως από την πρώτη κατοχή του στο δεύτερο ημίχρονο πήρε σημαντικότατο όφελος το τέταρτο φάουλ του Goodwin. Νότε. Στους 14 ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Κλέρ στο 4 ξανά ο Άρης. Που γενικά και το ρόστερ του έχει πολλά γκάρτ και λίγα φόρβορντ. Νότε από μακριά. Ανανεώνει ο ίδιος όμως. Και δημιουργεί για τον Σανογκό, ο οποίος απορροφά την πίεση και με δεύτερη προσπάθεια σκοράρει. 45-50, όλοι βόταζαν στο όριο να γίνουν διψήφιοι στο σκοράρισμα. Τέλειωσε με 9 το μισό και τώρα με δύο βολές μπορεί να τα καταφέρει. Μένει στους 4 πίσω από τον Άρη. 7 στις 16 βολές, κάτω και από το 50% ενώ Άρης σκοράρει. Νότε με τον Καβερίδη. Είναι την προσπάθεια από τα 5 μέτρα και αυτή δύσκολη, αλλά ο Νότε κάνει την εδώ και καιρό καλύτερη του επίδοση. 18 η προσωπική του. Τούτο από τον Άρη Λιγογιάννη μετά το χαμένη επίθεση της ομάδας του. Αλλά βεβαίως όπως είδαμε επανειλημμένα στην εξέλιξη του αγώνα δεν χρειάζονται παρά μερικά δευτερόλεπτα για να ανατραπούν αυτές οι ισορροπίες. Εδώ ο Νότε πάει στους 23 για να επιβεβαιώσει.
Το ίδιο σενάριο. Ο Πάουκ μπορεί και πάλι να ισοβαρίσει, μπορεί ακόμη και να προσπεράσει. Αλλά το φτηνό λάθος του Χάντς δίνει επίθεση στον Χέγκινς, ο οποίος φτάνει σε νέο καλάθι. 6. Πρακτικά το μάτι έχει κρυφθεί. Ο Πάουκ δεν έχει διάθεση να πιέσει, δεν έχει δύναμη, είναι φανερό. Μετά τις ξοδεμένες ευκαιρίες, ο Νότε για την τελευταία κνελιά. 77-68, ο πρώτος σκόρερ του μάτς. Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Απλά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που μαθαίνουμε μπάσκετ στα παιδιά και τον τρόπο που γυμνάζουμε τα παιδιά. Ένα μεγάλο σωματείο να μην δίνεται ευκαιρία σε 3 νέα παιδιά να παίζουν τόσο πολύ ώρα. Από μικρή ηλικία τι μπορούν να κάνουν, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν τις θυσίες που πρέπει για να φτάσουν στο επίπεδο που επιθυμούν. Κάρχομαι ακόμα Γιάννη από την Πάσα του Νότε, είναι πολύ καλό, ναι. Βόκαπ απέναντι στο συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό κάνει το λάθος. Μεγάλη πάσα στο Νότε χαμηλά. Ένα ακόμη κάρχομα και 117-107 για το φινάλε. Θα κλέψει την μπάλα ο DJ Νότε. Ο διάδοχος από τον προκάτοχο και φτάνει μέχρι το καλάθι. Ο Τολιόπουλος θα κλέψει. Απρόσεκτος ο Κάουαν. Ο Νότε θα το ξεπεράσει και βάζει ένα ακόμα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Το mismatch που είχε εκεί. Ευκαιρία για τον Άρη να περάσει μπροστά. Πράγματι με τον Νότε. Νότε, καταπληκτική φάση. Ζων πρες του Άρη. Κλέβει ο Νότε. Θα δώσει πάσα, όχι. Θέλει να τελειώσει με το αριστερό, αλλά αστοχεί για να έρθει κάτι πιο Πάπας, λάθος πάσα. Κλέβει ο Χάγκινς. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τζος Χάγκινς με ταμπλό, όχι. Μακρινό rebound όμως του Νότε, κανένας κοντά του, goal foul και time out από τον εκνευρισμένο Γιώργο Μπαρτζόκα. Άρης πλησιάζει κι άλλο, θα έχει μετά το time out και μία συμπληρωματική βολή. Υποχώρησε το 2021 για να κατηφορεί στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Νότε, Νετζίπογλου για τρεις. Θα ευστοχίσει πρώτο καλάθι στο παιχνίδι θεσί για τους κυπεδούχους με οργανωτή τον Τζος Χάγκινς. Τον Νετζίπογλου στα 8 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ. Άλλη μια καλή άμυνα από τον Όμηρο Νετζίπογλου και τώρα ο Νότε. Το κάρφωμα από τον Goodwin για το 5-2 από την ασίστ του Τζανόγκ Νότε. Διότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ. Δείτε εδώ την προηγούμενη φάση. Θα κατεβάσει ο Νότε, θα δει στην καρδιά της ρακέτας της ΑΕΚ τον Goodwin. Ξανθόπουλος είναι ο πρόσωπος στην πεντάδα της ΑΕΚ. Νότε, 2 δευτερόλεπτα για τον Άρη από την κορυφή. Για 3 θα ευστοχίσει σχεδόν με τη λήξη του χρόνου. 13-4 από τον Τζανόν Νότε. Ετοιμάζει και τον Μαγκρίφο Κατζούρης για να το ρίξει στο παιχνίδι. Φρέιζερ, τον δεξιό διάδρομο, θα στοχίσει. Πολύ κακό το σούτ αλλά και το τελείωμα από τον Αμερικανό Γκάρντ. Παραλίγο να κάνει βήματα εκεί ο Χόρκλερ, θα δώσει τον Ετσίπογλου. Αυτός θα εκτελέσει από τη γραμμή των Έγκολης 2 στα 8 σούτ εντός παιδιάς και τους 4 πόντους τους έχει σημειώσει. Από την άλλη πλευρά ο Άρης έχει 6 στα 13 σούτ εντός παιδιάς με 4 στα 6 τρίποντα. Η 12 ζώνη και για τους φιλοξενούμενους. Το Λιόπουλος για τον Νότε, προσποίηση στον Ξανθόπουλο, πάντα η μπάλα στα χέρια του Νότε. 18-8. Την ΑΕΚ να προσπαθεί σε αυτές τις τελευταίες φάσεις να αντιδράσει. Νότε, η πάσα στον Goodwin. Το στόπ από τον Μίτσελ πάνω στον Goodwin. 3 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Προσποιείται ο Νότε, θα πάρει έξυπνα εδώ. Θα κμεύσει το φάουλ από τον Williams. Πολύ έξυπνη κίνηση. Ο οποίος βέβαια αγωνίζεται στη θέση 4 και ο Βασίλης Χριστίδης μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των ψηλών. Χριστίδης, ο οποίος επέστρεψε μετά από περίπου 4 χρόνια στον. Ήδη 6 πόντους έχει και ο Όμηρος Νετζίπογλου με τα 2 εύστοχα τρίποντα. 20-10 για τον Άρη. Η ΑΕΚ εδώ χάνει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ και τώρα ο Νότε πήρε το σκριν από τον Χριστίδη. Το Λιόπουλος στη γωνία στον Ετσίπογλου, αφύλακτος αυτός και πάλι για τρεις. Η επαναφορά θα είναι από τα πλάγια. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Αλλαγή τώρα για τους κίτρινους. Καταχειροκροτείται, δέχεται τα συγχαρητήρια Καστρίτη και Συμπέκτο.
18,3 πόντους την τελευταία του χρόνια. Πολύ καλή σεζόν, η τελευταία στο κολέγιο για τον Αμερικανό. Ο οποίος φάσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο Goodwin, Hackins, πήρε το screen από τον Χόρκλερ. Νότε. Θα αποφύγει πάρα πολύ ωραία το μαρκάρισμα του Φιλιόνι και με αυτό το ανάποδο lay-up. Ο Γιάκοβιτς, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 0 στα 2 στον Goodwin. Νότε. Θα σταματήσει, θα εκτελέσει 60-53 από τον... Ένας εξαιρετικός σούτερ, δεν ήρθε σήμερα στα Απέρκ. Ζωνιάκη στο μεγαλύτερο μέρος του σημερινού αγώνα. Ο Χάκιτς, το τρίποντα από τον Χάκιτς, παρά την πίεση από τον Μάις. Μεγάλο σούτ από τον Αμερικανός Χάκιτς, ο οποίος φτάνει τους 10 πόντους. Τέταρτος παίκτης του Άρη, επιθετική πολυφωνία για τους Κίτρινους στο σημερινό παιχνίδι. Μίτσελ, εκεί το tap team, έχει αποτέλεσμα από Νότε και Goodwin, φάουλ πάνω σπίτι. Ο Νότε και ο Νετζίπογλου, οι οποίοι απέναντι στον Μίτσελ. Στρέλνιεξ. Williams, προσποίηση. Ακόμα ένα λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ, ευνηδιασμός με τον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος αφήνει εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι της ΑΕΚ για το 67. Στον Άρη, σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Αλλά βέβαια και με το τρίποντο που σημείωσε στην εκπνοή του τρίτου δεκαλέπτου. Καλή άμυνα από τον Χάκιντς πάνω στον πολύ ψηλότερο του Μίτσελ. Έβαλε εκεί τα χέρια του, σωστά ο Αμερικανός. Θα εκτελέσει για τρεις ο Νότε. 70-58 στο συν 12 ο Άρης. Πάνε οι οποίοι για μια ακόμη φορά έχουν γεμίσει το γήπεδο. Και βλέποντας το τελευταίο καλάθι από τον Νότε για τρεις, θα πάμε να κάνει την διαφορά στα τελευταία λεπτά. Δείτε εδώ την περίτεκνη ενέργειά του με την ραχιαία τρίπλα και την assist που δίνει στον Χάκιντς. Στην επόμενη φάση άλλαξαν οι πρωταγωνιστές και εδώ είναι το τρίποντο με τον οποίο έχει κάνει το σκορ 70-58, δίνοντας τον Άρη σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν την πρώτη επίθεση. JD Νότε ψάχνει διάδρομο, πάει πάνω στην άμυνα του Μπόγρη που θα παρακτήσει το σκορ πάντα υπέρ των κυτρίνων στην Basket League. Νότε προσποιείται, άλλαξε με τον Goodwin από μακριά για τρεις μέσα, με μεγάλα κέφια ξεκινάει την... Η άμυνα των γηπεδούχων είναι πιο παθητική και την τιμωρεί για μια φορά ακόμα ο Νότε. Βλέπουμε πως χρησιμοποιεί το σώμα του Goodwin. Γλιστράει ο Davis και κερδίζει ο Φίλιος. Έχει ανοιχτό γήπεδο τώρα ο Άρης. Η πάσα στο Νότε, μόνος με το καλάθι περνάει από κάτω, έρχεται με follow να καρφώσει. Το Λιόπουλος στην εκνοή της επίθεσης. Το κατάλαβε ο Νότε και σούταρε με ταμπλό. Ξανασυνδέεται με επόμενους πόντους για τον Άρη. Βλέπουμε πως ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Καράμπελα. Έδωσε μεγάλη καμπύλη, συστημένη. Πάλι Χάγκινς. 7 δευτερόλεπτα στον Άρη. Στην αδύνατη πλευρά η πάσα στον Νότε. Κάνει το drive και το floater. Μεγάλο καλάθι και αυτό. Τζανότ Νότε. Σε σπουδαίο με 4,2 ο Τσέβες Goodwin. Στα 2,7 πιο πίσω ο Μίτσελ της ΑΕΚ. Πάλι Νότε, φάουλ από τον Davis και μετράει το καλάθι. Τα και συμπληρωματική βολή για τον οποίο ανεβαίνει στους 16. Βλέπετε εδώ επίσης μια εξαιρετική στατιστική. Βάζει και την βουμένη. Στην τρίτη περίοδο. Νότε. Νετζίπογλου. 4 δευτερόλεπτα. Ο Νότε θα εκτελέσει με μεγάλη καμπύλη. Αστοχή. Παλεύει αλλά δίνει στον Νότε ο Καράμπελας που σκοράρει
χωρίς αντίπαλο. Πίεση ψηλά από τον Απόλλωνα τώρα. Θα τη διασπάσει σχετικά εύκολα ο Νότε. Πάει στο φλότερ και φτωχή. Μεγάλο παιχνίδι. Νότε, ο Φιλιππάκος τον εμποδίζει, θα μετρήσει το καλάθι. Πέταξε την μπάλα ο Νότε. Ρόλο Γανοτής, τον γνώριμο ρόλο για τον Γκάλο Γκάτ. Πολύ καλή άμυνα από τον Νότε, ο οποίος βάζει στα χέρια του εκεί σωστά, θα πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Πρώτο φάουλ, καλάθι, πρώτη πόδι στον αγώνα από τον Τζανόν Νότε. 2-0 για τον Άριο Αμερικαπολί. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει από το ξεκίνημα της προθέσης του να πιέσει την περιφέρεια του Περιστερίου και όπου υπάρχουν σκόρερ του πρωταθλήματος πριν την έναρξη της 17ης αγωνιστικής. Έτοιμος για τη βολή ο Νότε. 3-0 για τον Άρη. Θα δώσει τώρα στο Χάγκιτς. Νότε, φάουλ από τον αρκετά νωρίς, 5-23 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στη γραμμή των βολών είναι ο Νότε. 11-7. Εκτελέσει και την δεύτερη βολή ο Αμερικανός για το 12-7 ο Απόλλο box out πάνω στον Χάμερ. Νότε. Στην γωνία για τον Σανόγκο, η Βοριανός για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Σανόγκο. 15-10. Έριξε την μπάλα πάνω στο σώμα του παίκτη του Άρη. Η πάσα του Χάγκινς εκεί φλέρταρε με το λάθος. Ο Νότε αφού έκανε έναν γύρο. Σανόγκο. Ο Άρης αυτό το σχήμα small ball, το οποίο μας ανέφερε νωρίτερα και ο Θόδωρος Φελάνης μετά από το time out. Η μπάλα θα πέσει στο καλάθι από την προσπάθεια του τον Άρη να είναι στην επίθεση. Ο Νότε, Μίτρου Λόγκ. Την κορυφή για τρεις, θα βρει το στόχο ο Αμερικανός. 31-34 και time out τώρα. Ο Άρης θα κάνει το 26-34 με ένα σερί 0. 31-34, 1-44 για το τέλος του πρώτου ημιχρό. Ραντάνοφ, Κασελάκης, τη γωνία για τον Τέρμον, δεν είναι όμως καθόλου καλή πάσα. Κατάλαβε την πρόθεσή του και έκλεψε ο Χάγκινς. Νετζίπογλου. Κοιτάξτε τώρα, μην στον ακολουθεί κάποιος παίκτης του Περιστερίου. Δύσκολο καλάθι, υποπίεση από τον Νότε. Κουγκά στην πεντάδα του Περιστερίου αντί του Κασελάκης. Δεύτερο φάουλ για τον Όμηρο Νετζίπογλου στο παιχνίδι. Εδώ δείτε και πάλι το παλικαρίσιο και δύσκολο καλάθι από το μακρύνεται. Αρχίζει και χτίζει μια διαφορά. Ο Νότε για τον Σανόγκο υπό την πίεση του Μπίλαν. Ο Ιβοριανός θα κερδίσει το επιθετικό rebound. Δεν είναι όμως καλή πάσα. Θα κλέψει ο Ραντάνοφ. Θα βγάλει το Περιστέρι στον ίδιο συνδυασμό. Αλλά υπάρχει για να δούμε επιθετικό φάουλ. Όχι. Δείτε και πάλι. Με το αριστερό πόδι ο Ντέρμον έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Είναι δίπλα η βάση ο Άγγιτς. Πάσα για τον Σανόγκο, στη γωνία, στην αδύνατη πλευρά, το στρίποντο από τον Νότε. Σταθερή αξία για τον Άρη σήμερα στο παιχνίδι. Ο Νότε με 14,3 πόντους, αναμέσο όρο στο Χάγκινς. Και πάλι η επίθεση στο τέλος της από τον Χάγκινς, στο rebound, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια εκεί από τον Νότε, ο οποίος τρύπωσε μέσα στη ρακέτα, ανάμεσα στους ψηλούς, φάουλ. Είναι σε πολλές φάσεις ο παίκτης ο οποίος παλεύει μόνος του κόντρα στο Περιστέρι. Ο Νότε, ο οποίος έχει φτάσει τους 10. Περιστέρι να τον φωνάζουν εδώ. Στην πρώτη του χρονιά μακριά από την πατρίδα του μετά τα 4 τρίποντα, έχει ένα στο ένα τρίποντο και μία στη μία βολή. Ήταν η πρώτη βολή την οποία εκτέλεσε στο σημερινό παιχνίδι. Το Λιόπουλος, ο οποίος πέρασε στην πεντάδα του Άρη, πάσα για τον Νότε, πάλι αυτός, 45-52, στις τρίτης περίοδου. Νότε. ...46-58. 23 η πόντι, ακριβώς η μισή του Άρη από τον Αμερικανό, που τώρα έχει περισσότερο παιχνίδι. Για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, οι οποίοι έχουν και 6 στα 19 τρίποντα και 12 στις 16 βολές. 50-64 και τώρα και πάλι ο Νότε θα τσίγει την μπάλα στο καλάθι για το 52-64.
Ο Νότο, ο οποίος ο Ντέρμοντ για τρεις είναι άστοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Χάμερ. Θα κλέψει όμως την μπάλα ο Μίτρου Λοκ. Πολύ ωραία η τρίπλα. Αποφεύγει το μαρκάρισμα του Πουλιανίτη. Για τον Νότο, 45 μοίρες για τρεις. 55-64. Ο Άρης βιώνει στους 9. Ναι, είναι στον Χάμερ η τεχνική ποινή. Είναι το τρίτο φάουλ του Χάμερ. Εδώ είδαμε και πάλι το τρίποντο από τον είδεση για τον Άρη θα δώσει στον Νότε, ο οποίος με 29 πόντους ήταν ο καλύτερος παίκτης, ο κορυφαίος παίκτης του Άρη για 33 λεπτά. Νότε, καλάθι και φάουλ από τον Νότε για το 61-67. Και τώρα πάει και στην βολή για να εκτελέσει την, πάει και στην γραμμή των βολών, συγγνώμη, για να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. Έχει τον Φρανσίσκο με 15 πόντους και 6 ασίς, τον Χάμερ με 14 πόντους χωρίς να έχει χάσει σούτ και τον Ντένμον με 12. Θα βάλει και τη βολή με 6 πόντους μέχρι τώρα στο παιχνίδι ο Μπίλαν. Σούτ εκεί κάτω από πάρα πολύ δύσκολες προϋποθέσεις από τον Ντένμον, η μπάλα στο σίδερο, στην επίθεση ο Άρης με τον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος πήρε το σκρίν από τον Σανόγκο. Μίτρου Λόγκ θα δώσει την πάσα, το pick and roll. Σανόγκο. Χάγκινς. Η πάσα πίσω από την πλάτη για τον Σανόγκο. Προσποίηση από τον Νότε, από το ύψος γραμμής των βολών θα ευστοχίσει. 67-69 στους 34 πόντους. Τρίποντο, να μην δεχτούμε τρίποντο, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Παναφέρει ο Φίλιος. Ο Νότε βγήκε από τα screen, πήρε την μπάλα, θα εκτελέσει από την κορυφή για τρεις, θα ευστοχίσει και σε αυτό, θα φτάσει τους 37 πόντους, αυτό που δεν ήθελε ο Βασίλης Πανούλης Πανούλη για να σχεδιάσει την πιθανότατα τελευταία επίθεση του Περιστερίου στο σημερινό παιχνίδι, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η μπάλα να μπει στο παρκέ. Βασίλη Τολιόπουλο, από τους καλύτερους παίκτες των κίτρινων στην νίκη στον αγώνα του πρώτου γύρου με σκορ 85-68 στον Ιγκ Γκάλι Σκολ, όπως και ο Γκούντουιν αλλά και ο Νότε. Και οι τρεις ξεκινούν. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι με το αριστερό lay-up από τον Νότε, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ως παίκτης της Καρδίτσας, που έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει η Θεσσαλική ομάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Άστοχος και στη δεύτερη βολή, το φάουλ τώρα από τον Αγραβάνη πάνω στον Νότε. Ο Νότε που είναι και ο μοναδικός παίκτης μέχρι τώρα στο παιχνίδι που έχει σκοράρει. Εδώ απόφυτος του Άρκανσο, 0-3. Και 0. Ο Νότε θα προσποιηθεί. Στη βασική γραμμή θα δώσει μέσα στην καρδιά της ρακέτας. Το ανάποδο, ωραίο το lay-up, ωραίο το τελείωμα από τον Νετζίπογλου. Άρης σοφαρίζει σε 6-6 με τους 7 πόντους. Παραπάνω από τους μισούς για τους γηπεδούχους. Μίτρου Λόγκ από την baseline θα δώσει στον Φίλιο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Άρη. Ο Νότε για 3 από τις 45 μοίρες. 12-11, λίρα 100, Νότε την επίθεση. Δεν τα καλή πάσα από τον Evans. Μπάλα βρήκε στα χέρια του Χόρκλερ και κατέληξε στον Νότε. Τώρα ο Χόρκλερ θα πετύχει το καλάθι. Άλλη μια. Και στήθηκε έξυπνα, τον περίμενε ο Σχίζας. Κέρδισε αυτό το θετικό φάουλ. Νότε. Ωραία προσπάθεια από τον Νότε. 52-60. Τέσσερις συνεχόμενοι. Η άμυνα εδώ από τον Νότε πάνω στον Γκάλινατ. Θα φύγει στον εσυνδυασμό. Το φάουλ από τον West. Βολές για τον Νότε. Καφιού. 12 δεύτερα για την Καρδίτσα. Γκάλινατ. Για να δούμε αν θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την επίθεση, θα εκδηλώσει το σούτ για τους γηπεδούχους. 3 δευτερόλεπτα πάντα στην μπάλα στα χέρια του Γκάλινατ. Πολύ καλή άμυνα από Νότα και Μίτρου Λόγκ. Ο Νότα ο οποίος προσπαθεί να βγάλει την μπάλα στον ενδιασμό. Δεν μπορεί. Αθηναίου, Goodwin. Διεκδίκηση της μπάλας. Και το βελάκι δείχνει, για να δούμε. Φοβερές μονομαχίες. Αυτοθυσία των παιχνίδι του Γιάννη Αθηναίου. Δείτε εδώ τι έχει γίνει. Η φοβερή άμυνα από τον Νότε, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει στον Μίτρου Λόγκ για να βγει φάτσα με το καλάθι ο ομογενής γκάρτ. Ο Γκούντουιν, ο οποίος πέφτει στο παρκέ γρήγορα, διεκδικεί την μπάλα πάνω του. 11,4 δεύτερα για τη λήξη. Λάθος. Ο Μίτρου Λόγκ κλέβει την μπάλα. Ο Γκάλινατ όμως εκεί. Ομυρικές μονομαχίες με τον Γκούντουιν να καρφώνει την μπάλα και να παίρνει και το φάουλ. 69-69. Καλά. Δείτε εδώ και πάλι τι γίνεται. Η πάσα που δίνει ξαπλωμένο στο παρκέ ο Μίτρου Λόγκ στον Goodwin. Αυτός καρφώνει. Δείτε εδώ και πάλι. Το κλέψιμο από τον Μίτρου Λόγκ. Η διεκδίκηση της μπάλας κάτω στο παρκέ. Γκάλινατ και Μίτρου Λόγκ. Η πάσα από τον ομογενή γκάρτ.
Μένει στους 13 πόντους ο Αμερικανός Γκάρτου Άρη. 10 πόντους και 11 rebound. 71-73, Γκάλινατ, Πρίτζετ. Στη γωνία για τον Αγραβάνη θα κλέψουν και πάλι οι παίκτες του Άρη για να διεκδικήσει το rebound. Πολ μέχρι μέσα. Παστάρι για τον Γιάννη Μιχαλό και αυτός θα αστοχίσει, αν και με τις προσποιήσεις ελευθερώθηκε. Νότε, Νετζίπογλου, το ανάποδο lay-up και το follow από τον Νότε για το 13 μπροστά η γηπεδούχη. Χόρκλερ, Μίντρου Λόγκ, Χριστίδης και τώρα ο Νότε. Χριστίδης από την κορυφή θα ευστοχίσει υπό την πίεση του Κολοβέρου. Σταμάτησε την τρίπλα και τον Νότε. Και πάλι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Για τον Νότε, στη γωνία ο Σκίζας, Χριστίδης, μόνος του κατά το καλάθι, θα ευστοχίσει τελικά. Διδυτό. Σάμινα ζώνη στο Λαύριο. Νότε. Χόρκλερ. Από τα 4 μέτρα η εκτέλεσή του είναι και πάλι εύστοχος ο Χόρκλερ. Και οι φωνές του Καστρίτη που αλλάζει τα πλάνα, μπαίνοντας και μέσα στο παρκέ. Νότε το τρίποντο. Είναι άστοχο, ο ίδιος παίρνει το rebound και τελειώνει τη φάση. 38-34, μιάτι αυτή τη φορά, με τον Νότε να διορθώνει το δικό του λάθος και να σκοράρει για τον Άρη. Η διαφορά στους 4, 1,5 λεπτό ακόμη. Καθώς απομένει μισό λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Μίτρου Λόγκ, Καβαδάς και Νότε, με δύο άστοχα τρίποντα. Τώρα θα το πάρει ο Χόρκλερ και θα ευστοχίσει. 40-37. Η διαιτησία σου έδωσε και συγχαρητήρια για αυτή τους την επιλογή. Αστόχησε ο Άρης, ο Κόουλ. Καλό το deflection από τον... που το συζητάνε μεταξύ τους. Βλέπουμε εμείς επανάληψη. Είναι τους διαδρόμους. Και αναγκάζει την αντίπαλη ομάδα να σουτάρει από μακριά. Κολοβέρος. Θα πάει μέχρι μέσα, το stop, νέο stop και ολοκλήρωση του χρόνου, αλλά ήδη έχει πάρει κατοχή ο Άρης. Κατά συνέπεια δεν σταματάει το παιχνίδι. Χόρκλερ περνάει στο Καβαδά, προσποιείται και τελειώνει τη φάση. 68-60, έξω η δεύτερη, η διαφορά στους 9. Και πλέον το Λαύριο σε σετ επίδεση. Προσπάθεια να πιέσει ο Νότε τον Νικολαίδη. Τον αναγκάζει να πάει στο αριστερό του χέρι και του κάνει το κλέψιμο. Καβαδάς, πάσα για τον Χόρκλερ, θα καρφώσει την μπάλα. 70-63 και νέο time out. Μιάτη, καθώς απομένουν 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα και ο Άρης προσπαθεί να κάνει την αντεπίδεσή του. Κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Νότε, υπό την πίεση του Ζάρα, παίρνει φάουλ. Βάζει για το καλάθι, έχει μία συμπληρωματική. Ο Νότε, αν το είχε να το τελειώσει διαφορετικά, θα είχε πάσα είτε στον Καβαδά είτε στο Χόκλερ που είχε κινηθεί στην περίμετρο. Στην περίπτωση που γίνεται άμυνα στο Ζάρα αυτή τη φορά να προκύψουν αλλαγές. Βέβαια, ο Νότε, εξαιρετική η κίνησή του με τη reverse και το lay-up, 76-68. Γιώπουλος, 9 δευτερόλεπτα και πάλι. Όχι τώρα, αλλά κλέβει την μπάλα ο Νότε, είναι απρόσεκτοι οι παίκτες του Ιωνικού, βρίσκει τον Goodwin, 11-2, διαφορά στους 17, Νότε για 3. Μέσα το πρώτο εύστοχο σου τριών πόντων, απαντάει και θα καρφώσει εντυπωσιακό highlight. Αλλά ο Άρης προσπαθεί και θα βγάλει και ακόμη ένα ευθυνδιασμό με τον Νότε, όχι δεν θα φτάσει μέχρι το καλάθι εδώ. Κλέβει όμως ο Νετζίπογλου με βουτιά. Και η ασίς πέφτοντας και χειροκροτεί το Όμηρο Νετζίπογλου για αυτή την ενέργεια. Και θα συνεχιστεί και μετά το τέλος, μετά το κλείσιμο του αγώνα. Νότε, πολύ ωραία καλάθι. 96. Πάθησε εκεί ο Χαβαλέο, χέρι πετάει την μπάλα. Για τον Νετζίπογλου τελικά, ο Νετζίπογλου κρατάει την μπάλα. Ο Χαβαλές πολύ ωραία για τον Φίλιο, ο οποίος καρφώνει μπροστά τα μούτρα του χέρι και πανηγυρίζει στους παίκτες του και αποθεώνεται από το κοινό. Φίλος ένα παιδί και αυτός έχει προσφέρει πολύτιμες λύσεις.
στα play-off της Ευρωλίγκας με τη Φενέρ και στην Ευρωλίγκα πρώτος Ολυμπιακός. Πρώτος παντού. Ακούσατε νωρίτερα το Λιόπουλος από τα 8 μέτρα στόχησε. Εύκολο rebound του Βεζένκοφ, αμέσως πάσα ευνηδιασμού. Ο Παπα-Νικολάου στο lay-up κόβεται από τον Νότε ψηλά. Και νωρίτερα ο Διτζέινο. Βεζένκοφ μετά το κόψιμο κόβεται από τον Καβαδά, ζήτησε φάουλ, τίποτα λένε οι διαιτητές. Νετζίπογλου για τον Νότε, η προσποίηση, το close out. Νετζίπογλου τώρα μετά την assist του Νότε, καλάθι για τον Άρη. Σλούκας πίσω από το screen του φάουλ, από την baseline. Δεν ήταν καλή η πάσα του στα παιχνίδια της Basket League, 78,8 για την ακρίβεια. Καθόλου άσχημο. Στην άμυνα δέχεται πολλούς πόντους, 76 κατά μέσο όρο. Εδώ δεν μπόρεσε να τελειώσει σωστά τον εφηδιασμό ο Άρης. Είχαν μαζευτεί τρεις παίκτες σε λίγα τετραγωνικά στο τελείωμα της επίθεσης. Ο Νότε δεν έκανε καλή πάσα, έσωσε ο Μητρουλόγκ και τώρα ο Νετζίπογλου με ταμπλό θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Μητρουλόγκ. Νότε, αδύνατη πλευρά, Μήτρου Λόγκ, ευστοχή για 3, 28-15. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Νότε, Μήτρου Λόγκ, αφύλακτος, νέος σου τριών πόντων, 2-2, 28-18. Λαρετζάκης, Μακίσικ, Σλούκας, Πίτερς, αφύλακτος, δεν μπορεί να απαντήσει. Μακνόρι μπάουν του Μήτρου Λόγκ, πάσα πίσω από την πλάτη στον εφηδιασμό για τον Νότε και καλάθι. Το σερί του Άρη πηγαίνει στο 8-0. Παρκέ. Goodwin. Άλλαξε με τον Τολιόπουλο, λάθος πάσα του Τολιόπουλου, έκλεψε ο Μακίσικ. Σκαστή πάσα εφηδιασμού στο Λαρετζάκη που κόβεται καθαρά ψηλά από τον Νότε. Δεύτερο μπλοκ του Νότε στο σημερινό μάτς. Εδώ όμως του Σακίλ Μακίσικ. Εύστοχο σου τριών πόντων του Νότε. 42-27. Όλα τα λεφτά ήταν το τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου νωρίτερα. Χάγκινς, Φίλιος. Νότε σε νέο σου τριών πόντων. Ξανά εύστοχο. 47-33. Ο καλύτερος του Άρη σήμερα. Κακός. Ολυμπιακός με Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Πάπας, Γουόκαπ και Φαλ. Το ξεκίνημα της τρεις περίοδου. Νότε για 3. Μέσα 53-42. Ο Άρης έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Το Λιόπλος με τον Παπα-Νικολάου. Ο Νότε με τον Γουόκα. Το Λιόπλος. Pick and roll με τον Goodwin. Δοκιμάζει αμέσως σου τριών πόντων. Μέσα και αυτό 53-45. Το Λιόπλος και Νότε. Που δεν δόθηκε. Αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε ένα μάτς που έχει μια τεράστια διαφορά. 75-58. Ξανά Μήτρου Λόγκ. Εκτελεί. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Νότε επιθετικό rebound με το ένα χέρι. Καλάθι 83-62. Νότε. Ωραία για τον Καβαδά. Ένα δίποντο για τον Άρη. 93.